Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία υλοποιείται στη Λάρισα από τον εθελοντικό οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού, υπό την αιγίδα του Δήμου Λαρισαίων και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση του Νομού. Συγκεκριμένα, από σήμερα έως και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, το κινητό Πολυιατρείο Ιπποκράτης του εθελοντικού οργανισμού θα βρίσκεται στην κεντρική πλατεία τη Λάρισα από τι 8.30 το πρωί έω τι 4.30 το απόγευμα, όπου σε συνεργασία με τον Ιατρικό και τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Λάρισα και την εθελοντική συμμετοχή των ιατρών μελών, θα πραγματοποιεί προληπτικές ιατρικές οδοντιατρικές εξετάσεις σε παιδιά μαθητές του Δήμου Λαρισαίων. Γίνεται μια προσπάθεια με τον Ιπποκράτη προκειμένου να εξεταστούν προληπτικά παιδιά, όλα τα παιδιά της περιοχής, τα οποία θα περάσουν από μια εξέταση από όλα τα ιατρεία που έχει ο Ιπποκράτης, προκειμένου να δουν οι γιατροί, να δουν και οι γονείς των παιδιών τις ανάγκες που υπάρχουν γύρω από τα θέματα σωματικής υγείας ή γενικότερης υγείας των παιδιών. Σήμερα υποδεχόμαστε το χαμόγελο του παιδιού. Θα συνεργαστούμε μαζί του και τώρα και στο μέλλον. Νομίζω ότι το ρόλος που καλείται να παίξει είναι πάρα πολύ σημαντικός. Νομίζω ότι όλοι μαζί, αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, αν δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι χρειάζεται αυτό το δίκτυο κοινωνικής προστασίας και να ενώσουμε τις δυνάμεις όλοι μας, φαντάζομαι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Ο εθελοντικός οργανισμός Το Χαμόγελο του Παιδιού υλοποιεί προγράμματα προληπτικής ιατρικής από το 2002.